Με εκτός έδρας αγώνα στην Κατερίνη απέναντι στον Περικό θα ξεκινήσει η περιπέτεια των play-out για την αναγέννηση. Αυτό προέκυψε από την κλήρωση που έγινε χθες το μεσημέρι στα γραφεία της Football Link, το πρόγραμμα της οποίας δεν επιτρέπει χαρακτηρισμούς όπως εύκολο ή δύσκολο, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που όλα τα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας, θα είναι ντέρμπι αφού κρίνονται οι κόποι όλης της χρονιάς αλλά και το μέλλον ιστορικών συλλόγων. Η αναγέννηση μετά το μάτς της Κατερίνης στη δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παίξει στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας απέναντι σε Τίναβο και Αγροτικό Αστέρα για να κλείσει με δύο εκτός έδρας μάτς τον πρώτο γύρο απέναντι σε Γηνιακό και Ζάκυνθο. Το θετικό της κλήρωσης, αν είναι δόκιμο να χαρακτηρίσουμε κάτι ως θετικό από μια κλήρωση που περιλαμβάνει μόνο τελικούς, είναι ότι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των αγώνων, που ενδεχομένως να κρίνουν τα πάντα, θα διεξαχθούν στο γήπεδο της αναγέννησης και μπροστά στον κόσμο της. Πλέον στην ομάδα της Καρδίτσας μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των αγώνων και το μάτς Κυριακής με τον Περικό, με τις προπονήσεις να γίνονται από τις οδηγίες των συνεργατών του Σάκη Θεοδωσιάδη, αφού ο νεαρός τεχνικός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια προπονητικής.